Εν τέλει, η Κυριακή, η ωραία κοπέλα, η αεροσυνοδός, ξέρεις, mm-hmm. ότι πάει, επιστρέφει πίσω, πάει πάλι στα αεροπλάνα. Α, νόμιζα ότι επιστρέφει στο μαστερό. Όχι, επιστρέφει πίσω, πάλι πάει στα αεροπλάνα, πάλι στη δουλειά. Πάει στο Σέιχη, δεν πάει. Πάει στο Σέιχη, και εγώ θα πήγαινα, αδερφέ. Βέβαια, γύρισε και είπε ότι οι φίλες της λέγανε ότι δεν της ταιριάζει να πάει εκεί και δεν έπρεπε να πάει και δεν το μετάνιωσε και η ίδια. Ξέρεις τι, εγώ νομίζω ότι την ενόχλησε πάρα πολύ που τους μίλησαν για το στήθος της που είναι υπερβολικά μεγάλο σε θέμα πλαστικής. Αυτό, δήλωσε ότι υπάρχουν ίντρικες και ότι μέσα το ήξερε αυτό, Βρεθοδόρη, τώρα σαν χρόνια είναι. Το τρίτο χρόνο δεν το μάθει τα ρόξ. Θα πάει πέρα για τη μόδα. Ποιος το νόμιζε, δεν έχει δει Ραμόνες, δεν έχει δει τα προηγούμενα τι γινότανε. Είναι δυνατόν αυτό που λες. Εντάξει, αλλά τώρα δεν είναι και πρέπον αυτό τώρα που έγινε. Κοίτα να σου πω. Μια κοπέλα να παίρνει κούκλα, να αρχίσουν το ντύσιμο, να σβήνει το στήθος της για να κάνουν την μαράκια. Όταν πειράζεις κάποια πράγματα πάνω σου και είναι υπερβολικά, δυστυχώς αν βγεις μπροστά στο γυαλί θα σχολιαστείς. Δεν μπορεί να είναι το στήθος υπερβολικά μεγάλο, να είναι... να φαίνεται. Εντάξει, ό,τι έχεις κάνει και να μην... Δυστυχώς, αυτά σχολιάζονται. Ξέρεις, όλοι γνωρίζουν για Twitter. Εγώ ξέρω εάν θα βγεις εσύ να σε σχολιάσουν για τη μόδα ή αν θα βγω εγώ, θα ξέρεις πάρα πολύ καλά τα μειονεκτήματά σου και πώς το τόσο θα το κάνουμε τόσο. Δηλαδή θα πούνε για τη μύτη σου, θα πούνε για τα μάτια σου, θα πούνε για τα μαλλιά σου, θα πούνε για το σώμα σου. Το ξέρεις. Υπάρχει περίπτωση να βγεις και να λένε πω, είσαι μια κούκλα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικά αν έχεις κάνει πλαστικές που η κοπέλα βγήκε, ήταν τούρλα μπροστά, τούρλα πίσω, δεν θα το σχολιάσουνε. Ξέρεις. Δεν το βλέπεις τον καθρέφτη. Ναι. Ξέρεις ότι στο αεροπλάνο όταν μπαίνει μέσα, εάν είναι μια πριγκίπισσα, ας πούμε, μέσα, ότι αυτή πρέπει να είναι ντυμένη ανάλογα για να μην προκαλεί. Και ξέρεις, υπάρχουν κανόνες. Το γνωρίζω, ναι. Φοράει και λεμπίες, πώς λένε, και μπούργκες. Είναι αναγκασμένη να αλλάξει το στυλ της. Τέλος πάντων όμως. Νομίζω ότι η Κυριακή είπε κάτι σημαντικό για αυτό το παιχνίδι. Θεώρησε ότι το παιχνίδι αυτό δεν της κάνει και ποιοτικά είναι έχουμε σχολιάσει, σε επίπεδο πατώματος. Έχουμε σχολιάσει και εμείς ότι το συγκεκριμένο κορίτσι ήταν πολύ ευγενικό. Πέρα από ότι είχε εντυπωσιακή εμφάνιση και έτσι τον μπούστο και αυτά, ήταν πολύ, πάρα πολύ ευγενικό σε σχέση με άλλες συμπαίκτες. Οπότε, δυστυχώς, αυτό ήταν και το μεγάλο της πρόβλημα, ότι τη φάγανε.